Ξεκινώντας ένα ταξίδι, η καρδιά μου γεμίζει από ενθουσιασμό και προσδοκία. Αφήνω πίσω μου την Αθήνα και κατευθύνομαι προς τα άγρια και τραχιά τοπία της Δυτικής Μάνης. Αφορμή για αυτό το ταξίδι στάθηκε μια παλιά μου φίλη Σοφία, που ζει πια μόνιμα εκεί και έχω αρκετά χρόνια να τη δω. Ανυπομονώ να εξερευνήσω τους κρυφούς θησαυρούς αυτής της ακατέργαστης γης, να γνωρίσω καινούριους ανθρώπους, να δοκιμάσω την τοπική κουζίνα και φυσικά να κάνω νέους φίλους. Καλημέρα φίλοι μου. Βρίσκομαι στον Άγιο Νικόλαο εδώ στο γραφικό λιμανάκι που βλέπετε πίσω μου. Και τώρα θα αναζητήσω παραδοσιακό καφενείο να πιω ελληνικό μερακλείδικο καφέ και αν είμαι και τυχερός να συναντήσω για τις μερικούς ντόπιους. Να τα πούμε λιγάκι. Τον καφέ σκέτο ή γλυκό? Μέτριο. Πώς είναι η καθημερινότητα εδώ στο χωριό? Ξυπνάς το πρωί και τι κάνεις? Τίποτα. Όλα πέσα χωράφια, ένα γύρω εκεί, κλάζουν καμιά ελιά. Τεμπελίκι, τεμπελίκι. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα γενικά? Δεν προλαβαίνουμε να βάζουμε το χέρι στην τσέπη. Καλά, εντάξει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εδώ με τι ασχολείται ο κόσμος? Πιο παλιά τώρα, εντάξει, τώρα συνταξιούχοι να φανταστούν οι περισσότεροι. Είναι μερικοί ψαράδες, οι οποίοι εξαλείπτονται κι αυτοί, γιατί δεν έχουμε αντικαταστάτες πίσω μας. Είναι σκληρή η θάλασσα, Μαστροβάγκο. Είναι σκληρή, αλλά εντάξει, δεν πεινάς ποτέ. Έχει μεροκάματα όμως σήμερα? Έχει μεράμα, την κυνηγάς στη θάλασσα, έχει. Θέλει δουλειά η θάλασσα. Το χειρότερο είναι ότι μεγαλώσαμε και γεράσαμε. Πάω, ψαρεύω, αλλά δεν ψαρεύω όπως ψαρεύω. Δεν έχω δυνάμεις για να ψαρεύω, όχι τι δεν μπορώ. Πόσα μέτρα καϊκή είχες? Να είχες μεγάλο. Δηλαδή και αυτό να κόψω, πάντα θα βρω έναν τρόπο να πάρω ένα μικρό να πάω, δεν μπορώ. Βαγγέλη, χάρηκα που τα πάμε. Σου εύχομαι υγεία. Και πάντα να ξεφεύγεις στη θάλασσα, να βρίσκεις την ηρεμία σου. Στην υγεία μου, να υπάρχει μόνο όλα τα άλλα διαφθώνονται. Άντε, άμα ξανάρθω, θα έρθω να σε βρω πάλι εδώ, στο καφενείο. Καλημέρα! Τι κάνετε? Για εξωχώρη. Για εξωχώρη πάω καλά. Ναι. Το είναι μακριά το εξωχώρη από εδώ? Όχι, σε 50 μέτρα θα συναντήσετε το ηλεκτρυβείο. Εκεί που βλέπω τα σπίτια είναι το εξωχωρίο εκεί? Από τα σπίτια, κεραμίδια. Εκεί είναι τα πρίπιτσα, ναι. Το όνομά σου? Νίκη. Νίκη, εγώ είμαι ο Δημήτρης, χάρηκα, Νίκη. Και εγώ, να είσαι καλά, παιδάκι μου. Εδώ μένετε? Ναι. Από πού ήσουν εσύ? Από το Πραστείο. Α, από το πιο κάτω χωριό. Ναι. Ερήμωσε και αυτό, όπως ερήμωσαμε κι εμείς εδώ. Είμαι κι εγώ φερτή εδώ. Παντρεύτηκες από εδώ, Μανιάτη? Ναι. Α, ερωτική μετανάστρια δηλαδή? Εμείς ίσα που ειδωθήκαμε. Όλη η δουλειά, όλη η αποδοσία από την πλάτη μου. Και τι έκανα, παιδάκι μου, τίποτα. Πέρασες καλά όμως, στη ζωή σου? Αν δεν είχα τον άντρα μου και τον πεθερό μου, θα είχα φύγει, παιδάκι μου. Έχω 3 εγγόνια και ένα δυσέγγωνο. Άντε, μια χαρά, είδες και δυσέγγωνο. Είδες και δυσέγγωνο. Χάρηκα, να είσαι γερή, καλό, και εσείς, δυνατή, και εσείς να κρατάς εδώ τα θεμέλια. Και εσείς να είσαστε Έγινε. Καλά. Και όπου πάτε να περάσετε καλά. Να είστε καλά, γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Καλά, πάμε για ξοχωρέλα. Ωραία φίλε. Ωραίο χωριό.
Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε? Ωραίο καφενείο. Θα φτιάξει καφεδάκι εννοείται. Καλός, ωραίος. Πού είσαι, Σοφία? Επιτέλους! Άντε, πόσο καιρό σου λέω να έρθεις? Έχουν περάσει πολλά χρόνια, ναι. Τι ωραία! Έπρεπε να έρθω εγώ για να σε δω, εννοείται. Εγώ δεν φεύγω το χωριό μου. Λέω, είμαι, έχετε εδώ. Δεν είναι πολύ ωραίο χωριό? Φανταστικό χωριό. Η αλήθεια είναι ότι έχασα τον δρόμο, να σου πω. Αλλά βρήκα μια κυρία στον δρόμο και της λέω για ξοχώρι, καλά πάω. Μου λένε, παιδάκι μου, καλά πας. Οπότε... Το ξέρουμε, το ξοχάρι. Ναι. Είναι... Εσείς εδώ τα ξέρετε. Εμείς που ερχόμαστε από όλοι, πώς να το ξέρουμε? Το ξεχώρι και γενικά τα πάνω χωριά είναι αληθινά χωριά. Είναι χωριά που κατοικούνταν με τα καλερίμια τους, με τα όλα τους. Κάτω ήταν κήποι και κατέβαιναν το καλοκαίρι για να βγάλουν λούπινα και τέτοια. Μένανε κάτω, αλλά η περιουσία και γενικά η παραγωγή. Αχ, Γεωργία μου. Α, εσύ τον καφέ εδώ τον παραγγέλνεις από το σπίτι? Τι φάση? Έχω πάρει τηλέφωνο. Έχω τα μέσα. Τι λέει, πώς είσαι εδώ, πώς περνάς? Εντάξει, είναι τέλεια. Δεν τα αλλάζω. Είμαι νύφη στο ξεχώρι. Απαντρεύτηκες? Παντρεύτηκα! Άντε, ωραία, μπράβο, συγχαρητήρια. Και... Έχουμε όντως πολύ καιρό να τα πούμε. Πάρα πολλά χρόνια και θυμάμαι τότε τον ενθουσιασμό σου που έλεγες, παιδιά, φεύγω. Γεια σας, καληνύχτα. Καλά, περάτε εδώ στην Αθήνα, θα μου τη φυλάτε και από τότε δεν σας έχουν ξαναδεί. Ένα τσιφουράκι για το καλό σου. Έλα, Γεωργία, μ' αγαπάς! Άντε, στην υγεία σου, Σοφία, καλώ σε βρήκα. Ωραίο. Πολύ καλό, πολύ καλό. Και θυμάμαι που... Αγάπη μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι ο νεαρός. Λοιπόν, ο Δημήτρης είναι φίλος από την Αθήνα. Γνωριζόμασταν πολλά χρόνια πριν. Είναι travel vlogger. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα, φίλε. Ασχολείται με το ταξιδιωτικό... Όχι ρεπορτάζ. Όχι ρεπορτάζ. Θα κάνεις ταπεινός ταξιδευτής, θα έλεγα. Εργάτης της τέχνης. Είναι αυτό που θα ήθελα να κάνω όταν μεγαλώσω. Γιατί τώρα είμαι λογράφος. Για πού το έβαλες? Πέρναγα από το καφενείο. Και ήρθες να τσεκάρεις τώρα τι φάση. Είναι μάνη εδώ, οι γυναίκες στα καφενεία δεν πάνε κανονικά. Καλώς ήρθατε. Τέλεια. Θα τα πούμε αργότερα. Ναι. Ναι, έχουμε δουλειά, θα με ξεναγήσει εδώ στο χωριό. Ναι. Ο Γιάννης να δεις που θα σε ξεναγήσει, θα τον πας στα βουνά. Έλα, ο Γιάννης είναι οδηγός βουνού. Τελείωσε. Αυτό θέλουμε. Σοβαρά μιλάς τώρα? Σοβαρά μιλάω. Ωραία, το κλείνουμε. Λοιπόν, κλείσαμε. Το αφήνω πάνω σου και εγώ θέλω απλά να πάρεις μαζί σου και να με ξεναγήσεις. Καλά, τα λέει. Καλώς είναι. Λοιπόν, καλημέρα, θα τα πούμε αργότερα. Έγινε, έλα, πάει. Παντρεύτηκα. Καλό παιδί. Μπράβο, Σοφία. Πολύ χαίρομαι. Μανιά της. Πώς είναι ο χειμώνας εδώ, Σοφία? Αυτό το που βλέπεις στις ταινίες, τζάκι, ξύλο, βιβλίο, χειμώνα, που χειμώνα τώρα φέτος δεν έχει κάνει. Είναι τέλεια, είναι ήσυχα, πάμε τα μονοπάτια μας, περπατάμε. Λοιπόν, εγώ λέω να με πας μια βόλτα στο χωριό σου ναι. Μετά εννοείται να με πας στο εργαστήρι σου. Να σου δείξω τι φτιάχνω. Ναι, τέλεια, ναι. Τέλεια. Πάμε, φύγαμε. Σηκώσου, πάμε. Ξέρετε την καλύτερη εποχή, τώρα ξεκινάει η ανθοφορία. Θα σου πω την αλήθεια, δεν περίμενα. Ναι, τόσο ωραίο το χωριό. Ναι, ρε παιδί μου, είναι αληθινό χωριό. Με τα καλτερίμια του, με τα πέτρινά του. Μένοντας εδώ, καταλαβαίνεις λίγο και πως ζούσανε παλιά. Είναι ένα ταξίδι στον χρόνο. Είναι. Τα χρόνια τα παλιά στο χωριό ήταν σκληρά. Η Μάνη γενικά ήταν ένας φτωχός τόπος. Δεν τι έχει, πέτρα, ελιές. Και θάμνους. Και θάμνους. Εδώ είναι ο ναός της Παπαντής. Είναι η πλατεία του χωριού εδώ, κάνουμε το πανηγύρι εδώ τον Αύγουστο. Εδώ είναι η βασική πλατεία του χωριού. Εδώ είναι η βασική πλατεία του χωριού. Αλλάζω το ξεχώρι. Σου λέω, έχω μείνει και στα κάτω χωριά. Έχει
Έχει μια ησυχία εδώ πέρα, μια απομόνωση που δεν είναι εύκολο να τη βρεις γενικά. Δηλαδή, επιλέγεις. Όποτε θες, μπορείς να βρεθείς κάτω στην Καρδαμίλη, να είσαι με κόσμο. Ή στην Καλαμάτα. Αλλά την ησυχία δεν είναι εύκολο να τη βρεις και εδώ πέρα μας δίνεται απλόχερα. Ήρθε η στιγμή να με πάρεις στο εργαστήρι σου. Πάμε, πάμε. Δεν θυμάμαι ότι ασχολιώσαι ποτέ με αυτά. Δεν ζωγράφιζα. Καμία σχέση. Κάνα εξάμεινο λίγο πριν φύγω. Είχα κάνει κάτι μαθήματα ζωγραφικής σε ένα εργαστήριο. Ζωγράφιζα σαν παιδί. Ήθελα να πάω καλών τεχνών κτλ. Και μου λένε οι γονείς μου, σαν παιδί μου, καλλιτέχνη να πεινάσεις. Και πήγα, σπούδασα όλο το καταστατικό της εποχής εκείνης. Έχω ένα προφητικό γεγονός που έγινε. Εγώ ξεκίνησα να ζωγραφίζω ένα κοριτσάκι που θέλει να φύγει από την πόλη πριν φύγω. Εκεί με τα μαθήματα ζωγραφικής που έκανα και το έφτιαχνα να πετάει πάνω από την πόλη. Όταν τελείωσα τη σχολή, έλεγα ότι εγώ θα κάνω καριέρα. Το βλέπεις το έργο, ρε παιδί μου. Εντάξει, για κάποιους ανθρώπους αυτό είναι που τους γεμίζει. Συμφωνώ. Εγώ κάτι άλλο ονειρευόμουν. Νιώθω ότι αρκετός κόσμος είναι εγκλωβισμένος στην πόλη με κάποιο τρόπο και... Θα ήθελε να φύγει, θα και ψάχνει το, αυτό το κάτι που θα τον κάνει να φύγει. Δεν υπάρχει κάτι, όχι. Εσύ Δημητρή. Υπάρχει, φεύγω. Τι σου λείπει από την πόλη, γιατί κάτι θα σου λείπει. Δεν υπάρχει περίπτωση και ο άνθρωπος ποτέ δεν είναι ευχαριστημένος. Η αγαπημένη μου βόλτα τα Σάββατα ήταν που γίναγα όλα τα βιβλιοπωλεία του κέντρου. Α, γι' αυτό αργούσες να έρθεις μετά στο ραντεβού. Okay. Πόσες ώρες τη μέρα είσαι εδώ? Όλες τις ώρες της μέρας. Ο Γιάννης μόνος του μετά. Ο Γιάννης στα βουνά, φαρά και εγώ εδώ, πινέλα και χρώματα. Ωραία τα έχετε βρει. Τα έχουμε μοιράσει καλά. Είναι ο παραδεισός μου, το βασιλείο μου. Δεν ξέρετε πόσο πολύ χάρηκα που είδα τη Σοφία μετά από τόσα χρόνια και είναι πραγματικά καλά. Ωστόσο, επειδή η ώρα πέρασε, σκέφτομαι να πάω να απολαύσω ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα στην παλιά Καρδαμίλη. Πήγαμε. Βρίσκομαι στην αρχαία πόλη, εδώ, στην Καρδαμίλη. Πραγματικά ένας πανέμορφος γραφικός οικισμός, πέτρινος, και ήρθα την καλύτερη ώρα. Τώρα που δει ο ήλιος και το φως του λούζει με αυτό το όμορφο χρυσό χρώμα όλο τον πέτρινο οικισμό. Αν έρθεις στην περιοχή, εδώ στη Μεσσηνία, επιβάλλεται μία βόλτα στον οικισμό για να κάνεις ένα σύντομο ταξίδι στον χρόνο. Καλημέρα από το γραφικό Καρδαμίλη. Θάνο, πάμε να πάρουμε ένα καφεδάκι, να συναντήσουμε τον Γιάννη, γιατί έχουμε πολλά να δούμε σήμερα. Έλα. Καλημέρα. Καλώς τον. Έλα, πώς είμαστε? Τσάκο, τι ώρα είμαστε? Εντάξει, τώρα μην παρεξηγήσεις. Πρώτη μέρα στο χωριό, βάλε το πάπλωμα, ξέρεις, κρύο. Δύο καφέδες έχουμε πει. Κράτη, τι λέει? Καλημέρα. Έλα. Καλώς τον. Είσαι έτοιμος? Ωραία μέρα, Ωραία και μεγάλη θα είμαι. Το εύχομαι. Λοιπόν, νομίζω είμαστε έτοιμοι. Πίνω μια γουλιά καφέ. Ναι. Μια γουλιά καφέ και φύγαμε. Ναι, και φύγαμε. Γιάννη, πού είμαστε?
πηγαίνουμε στη θέση Άγιος Γιώργης, κοντά στο χωριό Εξωχώρη. Αριστερά μας βρίσκεται το φαράγγι του Βυρού. Βυρού με βήτα. Εδώ έρχονταν κόσμος παλιά με μουλαράκια και γαϊδούρια, προκειμένου να μαζέψουν τις ελιές από το χωριό και να τις ανεβάσουν στο ηλιοτριβείο. Άρα αυτό είναι το παλιό μονοπάτι. Το παλιό μονοπάτι, ακριβώς. Ωραίο είναι το πρωινό περπάτημα. Αναζωογονητικό. Πώς πάμε μέχρι τώρα, λέει, εντάξει. Τέλεια, ναι. Μπράβο, Δημήτρη. Μπροστά μας το φαράγγι του Βυρού είναι το ένα από τα τέσσερα φαράγγια που διασχίζουν κάθετα τη Δυτική Μάνη. Ξεκινώντας από το Τάγετο και από το Χαλασμένο, που είναι η δεύτερη υψηλότερη κορυφή του Τάγετο, Χαλασμένο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο σε μήκος. 23 χιλιόμετρα. Ξεκινάει από Καρδαμίλη ή τελειώνει και φτάνει στις πρόποδες του Τάγετου. Λοιπόν, εδώ είναι το κλεισάκι του Αγίου Γιώργη. Άντε, μεσημέριασε. Έλα ρε Σοκράτη. Έλα ρε Σοκράτη. Εντάξει. Πόση ώρα μας περιμένεις? Κάνα μισάωρο. Εντάξει, δεν ήταν και τόσο εφιαλτικό. Δεν κουραστήκαμε και πολύ να φτάσουμε μέχρι εδώ. Όχι, σαν να μην περπατήσαμε καθόλου. Κάτσε να περιμένεις να δεις και τη συνέχεια. Νομίζω αυτό ήταν. Εντάξει, πάντως το τοπίο δεν υπάρχει, έτσι. Νομίζω είναι χαρακτηριστικό της περιοχής εδώ. Το συγκεκριμένο σημείο. Ωραίος τόπος. Κοίταξε, όλο αυτό που βλέπεις και γενικά όλα αυτά που θα δούμε σήμερα οφείλονται στον Τάγετο, στο 2407, το υψόμετρο του Τάγετο, έτσι το ψηλότερο στην Πελοπόννησο. Όλες οι εξάρσεις των βράχων, τα φαράγγια, έχουν σμιλευτεί από το νερό που κατεβαίνει από τον Τάγετο προς τη θάλασσα. Ο αέρας και το νερό είναι ο σμιλευτής της φύσης. Βρίσκεται και ένα μοναστήρι από κάτω. Ναι, είναι το μοναστήρι του Σωτήρα. Αν δεν κάνω λάθος, είναι του 16ου αιώνα. Έγινε για ανακατασκευή το 18ο. Κάποτε έμεναν καλόγεροι, όπως και στο μοναστήρι που είναι πιο κάτω στο φαράγγι του Βυρού, το Λυκάκι, που ήταν για καλόγριες. Πίσω που βλέπουμε, ποια είναι? Κοίταξε, το χωριό πίσω μας, δεξιά από τον Τάγετο, είναι τα Τσέρια. Και το βουνό που βλέπουμε πίσω ακριβώς στο φόντο, το λέμε Τσεριώτικο. Α, οκ. Απλά τη Γιάννης, τη Γιαννάκης. Κορυφή του Ταϊγέτου, το 2407. Η πυραμίδα. Πυραμίδα, η προφή της Ηλίας. Θα πάμε τώρα να δούμε έναν κλασικό μανιάτικο πύργο. Όρεξη να έχεις, μπορεί να περπατάμε μήνες εδώ. Αυτά τα αγριολούλουδα, κοίτα εδώ. Θα προσέχεις όταν τα κόβεις πολύ, δεν θα τα τραβάς. Αν θες να κόψεις λουλούδα και θα σπάς το μίσχο και δεν θα το τραβάς. Γιατί αυτά είναι πολυετή φυτά και αν καταστρέψεις τη ρίζα, θερέμεται. Σωστό. Θα κάνεις, θέλεις να το πάρεις, δεν του κάνεις ζημιά. Αν το τραβήξεις, μπορεί να το ξεριζώσεις, οπότε του κάνεις ζημιά. Δεν θα ξαναβγεί. Να. Πού πάμε τώρα? Χαίρομαι που σου άρεσε. Θα συνεχίσουμε το trip. Θα πάμε να δούμε κάποια άλλα σημεία της περιοχής που έχουν ιστορικό ενδιαφέρον. Συγκεκριμένα θα πάμε τώρα να δούμε έναν κλασικό μανιάτικο πύργο. Εγκατελειμμένος ο πύργος. Εγκατελειμμένος. Ανήκει σε κάποια οικογένεια σήμερα ή έχει αφαιθεί στη μοίρα του? Ανήκει. Κάποτε υπήρχε μια αρκετά δυνατή οικογένεια εδώ στην περιοχή, που υφίσταται ακόμα βέβαια. Α, οκ. Είναι μια οικογένεια Κιτρινιάρη.
Και έτσι είναι και η ονομασία του πύργου. Υπάρχει ένας άγραφος νόμος εδώ στην περιοχή. Όταν κάποιος φτιάξει ένα πύργο, κάποια οικογένεια, παίρνει το όνομα του κατά αυτού που το έφτιαξε. Ακόμα και αν ο πύργος πολυθεί, πράγμα σπάνιο, αλλά ακόμα και σε αυτή την περίπτωση δεν αλλάζει το όνομα. Ο πύργος μπαίνει πάντα με το όνομα αυτού που τον είχε κατασκευάσει. Πύργοι Μανιάτη και αυτοί που λέμε ήταν χώρος για να ζήσεις, αλλά και για άμυνα κιόλας. Βλέπει τη θάλασσα αρχικά. Βλέπει τη θάλασσα. Που ήταν το σημαντικό για εκείνη την εποχή. Βέβαια, γιατί μην ξεχνάμε ότι στα νερά κυκλοφορούσαν και πειρατές. Ακριβώς. Υπήρχαν βέβαια και ντόπιοι πειρατές εδώ, αλλά πολύ μικρότερης κλίμακας και εμβέλειας, με πιο μικρά και ελαφρά σκάφη. Αλλά στα νερά εδώ πλέον και μεγάλοι πειρατές και στόλοι πειρατικοί. Πολλά χωριά, τα οποία είναι κρυμμένα μέσα στα βουνά. Αυτά είναι αδύνατο να δεις από το. Ο πόλος έλξης για κάποιον πειρατή, ενδεχομένως κάποιον που ήθελε να μπει στην περιοχή, ήταν τα χωριά. Εκεί υπήρχε κάποια οικονομία, κάποιος πλούτος. Οπότε υπάρχουν πολλά χωριά, τα κρυφά χωριά της Δυτικής Μάνης τα ονομάζουμε, τα οποία δεν μπορείς να τα δεις από τη θάλασσα, σε καμία περίπτωση. Και είναι πολύ εντυπωσιακό με στα βουνά, στο πουθενά, να βλέπεις χωριά και ολόκληρους οικισμούς. Αυτό είναι πλάνο, ρε φίλε. Ωραίο. Όχι. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Αυτό μάζεψες μόνο, ε? Αυτό απέμεινε. Αυτό απέμεινε. Κύριε σκηνοθέτα, μείναμε από ντρόουν. Την κάτσαμε. Να ξέρεις, πρώτη φορά που το ξαναπαθαίνω. Όχι ρε. Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει ποδηλασία, την καλύτερη ώρα. Ποδηλασία και πρώτα απ' όλα η ασφάλειά μας. Είστε πολύ σφίξιμο. Είμαστε έτοιμοι, μάγκες. Πάμε για ποδηλασία. Γεια σας, το αφήνω πάνω. Γεια σας. Μπουσκάνε. Μπράβο. Αχ, αυτή η μυρωδιά του τσοπάνι. Πανέμορφα είναι, μέσα στις μαργαριτούλες, αχ, τι ωραία. Πλάι στο κύμα, ποδηλατάδα, την ώρα της δύσης, ηρεμείς, ξεκουράζεσαι και αφήνεις το πνεύμα σου έτσι να ταξιδέψει παρέα με αυτό το όμορφο τοπίο. Σοκράτη, φίλε μου, εσύ από εδώ, γέννημα Θρέμα. Ναι. Φταίει από το τόπο εδώ πέρα, από ένα χωριό λίγο πιο πάνω, το Νιοχώρι. Πώς είναι η ζωή εδώ πέρα, πώς ήταν η ζωή τώρα, γιατί σπουδάζεις στη Θεσσαλονίκη? Η ζωή εδώ πέρα είναι πολύ χαλαρή. Είναι η τέλεια ζωή για αυτόν που του αρέσει να κάθεται και να ονειρεύεται. Δεν υπάρχει ψυχή το χειμώνα και το καλοκαίρι υπάρχει όσος κόσμος μπορείς να φανταστείς. Είναι αντιθέσεις και η τέλεια ισορροπία ανάμεσά τους. Θα σπουδάσεις, θα τελειώσεις, θα επιστρέψεις εδώ. Έτσι νομίζω. Μπράβο, ωραίος, ωραίος. Λοιπόν, τέλεια βόλτα, συνεχίζουμε. Έχουμε κάνει έτσι ένα διαλυματάκι να απολαύσουμε το γαλάζιο του Αιγαίου. Να μυρίσουμε λίγο έτσι τα άνθη, τα ανθισμένα άνθη αυτή την εποχή. Και θα συνεχίσουμε μέχρι Άγιο Νικόλαο. Καλά τα λέω? Ναι. Σούπερ.
Να εξορμείτε, παιδιά, στη φύση. Θα γεμίσετε ενέργεια, εικόνες και θετική ενέργεια. Αυτός είναι ο σκοπός. Να ταξιδεύουμε, να ερχόμαστε κοντά με τους ανθρώπους και τη φύση. Υπέροχη στιγμή. Το φως είναι καταπληκτικό. Δεν ξέρω αν μπορεί να μεταφερθεί σε εσάς, αλλά είναι μαγεία. Πάω να βρω τους άλλους. Γρήγορα. Λοιπόν, πώς φαίνεται? Τέλεια. Νομίζω η σημερινή μέρα έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο. Είναι ένας ιδιαίτερος τόπος εδώ που ήρθαμε. Παιδιά, σήμερα πέρασα σούπερ. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα, εννοείται. Και... δεν έχει τελειώσει σήμερα ακόμα. Όχι, εντάξει. Σοκράτη, άριστος. Μου μάζεψες και τον ντρόουν σήμερα. Εντάξει, ρε Σόξ. Εντάξει. Ωραία. Επιστροφή, λοιπόν. Επιστροφή και πάμε για άλλες καταστροφές. Τέλεια. Τέλεια. Σούπερ. Καλαμάκι, κοτόπουλο, καλή παρέα, η Σοφία και ο Γιάννης και φυσικά τσιπουράκι για το καλό. Έλα, γεια μας, παιδιά. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Γιώργος είπαμε. Είναι πια ούζο και τσίπουρο σήμερα. Όχι, είναι βαριά αυτά τα πράγματα. Άστα, ούζο και τσίπουρο δε. Φίλε, πώς είναι τα πράγματα εδώ στο χωριό? Πολύ ήσυχα, ήρεμα. Περισσότερο. Εδώ στη Μάνη, το χειμώνα πρέπει να είσαι λίγο μοναχικός. Να σ' αρέσει λίγο η ζωή μοναχική. Μοναχός. Όχι και καλόγερος. Και σκληρή ζωή, λίγο σκληρή, λίγο έτσι, λίγο... σαν την πέτρα, πραγματικά. Δεν έχει να ξεδώσεις. Τώρα κάνω, έχω καμιά δεκαριά σπίτια, ξενοδοχεία σπίτια και κάνω τους τάμνους και στα κλαδέματα. Αυτά. Ελευκό. Μπράβο. Αυτές δουλειές και έχω και δικά μου στο Πετροκούνια πάνω, έχω 250 αγιές, τις συντηρώ. Γένια, παιδιά, τίποτα, ε. Ωρα. Αδέρφια έχεις? Έναν αδερφό είχα. Βρίσκεις ένα λιχνάρι και το τρίβεις. Και ό,τι του πεις θα στο βγάλει. Τι θα ζήταγες από το λιχνάρι? Λιχνάρι. Ναι, τι θα ζήταγες από το λιχνάρι? Μπορώ να δω τον πατέρα μου. Η μητέρα πέθανε μαζί μου. Πατέρα μου. Τον αγαπούσες? Πιο πολύ από όλα. Και από τη μάνα μου και από τον αδερφό μου. Πατέρα μου. Τον βλέπω πολλές φορές. Μιλάμε, αλλά ξυπνάω. Βλέπω, σαν να είναι σαν να το όνειρο να είναι πραγματικότητα. Και όταν κάνω έτσι, τέλος. Τι έγινε, όνειρο ήταν. Voy.
Ρούλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τοπικά ιδέσματα που μας πρόσφερες. Εγώ ευχαριστώ που ήρθατε. Είστε πάρα πολύ ωραία εδώ. Και εννοείται, μου χρωστάς και μία τσουχτή. Όσο μην ξεχνιόμαστε. Θες. Σε περιμένω όποτε θες. Θα περάσω. Θα περάσεις. Τέλεια, θα με βάλεις μέσα να τη μαγειρέψουν παρέα. Αμέ. Τέλεια, ωραία. Εντάξει, γιατί τώρα ήρθα, ξέρεις, προσπαθώ λίγο να εγκλιματιστώ στο ωραία. Τοπίο. Θα γυρίσεις, θα δεις τις ομορφιές μας, θα πεινάσεις και θα έρθεις εδώ. Σωστό. Σωστό. Λοιπόν, παιδιά, έλα. Πάμε. Πάμε. Έλα, καλημέρα. Λοιπόν, Θάνο, χωρίς καφέ δεν πάμε πουθενά. Δώσ' μου ένα λεπτάκι. Φίλε, θα μου φτιάξει ένα διπλό ελληνικό σκέτο. Ναι. Ευχαριστώ. Πακέτο ή εδώ. Εδώ. Έτσι πρέπει να ξεκινά η σωστή μέρα. Με ένα ωραίο, παραδοσιακό ελληνικό καφέ. Και μετά, Θάνο, πάμε όπου θες. Μια γιαγιά στα Τζουμέρκα μου είχε φτιάξει τον ελληνικό με μέλι. Από τότε τον παραγγέλνω σκέτο και βάζω μελάκι. Στην υγειά σας. Μάλιστα, αυτό είναι. Εντάξει, αργήσαμε λιγάκι. Και όπως πάντα, αργήσατε. Καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε συνάδελφε. Καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε. Γεια Σοφία. Good morning. Good morning. Είσαστε έτοιμοι. Πανέτοιμοι. Δεν βλέπεις καπελίνο εδώ, τα πάντα. Βάλε τα πράγματα στο αμάξι. Α, θα πάμε το τζιπ. Θα πάμε ένα μικρό κομμάτι με το τζιπ και μετά έχει... Περπάτημα. Τέλεια, τέλεια. Προορισμός, Ρίντομο. Προορισμός, το φαράκι του Ρίντομου. Μπράβο. Πάμε. Ωραία. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, το σημαντικότερο όλων όταν μπαίνουμε σε φαράγγι, που σημαίνει έχουμε εξάρση βράχων δεξιά-αριστερά, το κράνος. Okay. Βασική προϋπόθεση για να μπούμε σε οποιοδήποτε φαράγγι. Ένας εδώ. Τα μέτρα μου, Κύριε σκηνοθέτα, αυτό είναι για σας. Βρίσκομαι στο φαράγγι του Ριντόμου και απολαύστε αυτό το υπέροχο και μαγικό τοπίο. Καταρχάς είμαστε δυτική Μάνη, φαράγγι Ριντόμου. Το Σούνιο εδώ είναι η πηγή της Μάνας. Ο λόγος που το λέμε, που έχει ονομαστεί έτσι, είναι επειδή αυτό το νερό, ακόμα και τον Αύγουστο που έχει στεγνώσει όλη η περιοχή,
συνεχίζει να έχει νεράκι εδώ. Την άνοιξη που λιώνουν τα χέρια, το περισσότερο οι βράχοι είναι σαν ένα φυσικό ντουζ. Έχει διάφορα καταραχτάκια. Λοιπόν, τι κάνει ξεχωριστό αυτό το φαράγγι? Δύο πράγματα κάνουν ιδιαίτερο αυτό το φαράγγι. Το ένα είναι η μορφολογία του, με τις εξάρσεις βράχων, τα υπέροχα χρώματα, το στένεμά του. Ιδιαίτερο με το φαράγγι το ριδόμενο ότι αλλάζει το τέρεν συνέχεια. Και το δεύτερο που το κάνει ιδιαίτερο είναι η ιστορία του. Ας μην ξεχνάμε ότι σε αυτό το φαράγγι έχει περπατήσει περίπου πριν 2.000 χρόνια ο Παυσανίας και ονοματίστηκε αυτό το φαράγγι. Το έχει ονομάσει κύριος Νάπη. Σημαίνει η κοιλάδα με τα αγριογούρουνα. Ώρα να δροσιστούμε. Παγωμένο είναι. Δροσερούλι παγωμένο τώρα. Καλό. Μου έχουν πει ότι αυτό είναι πάρα πολύ ασφαλές. Μελός. Πολύ ωραία ήταν. Φοβερό μέρος. Τσα. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Ωραία η φύση, ωραίο το ρίντομο, δεν λέω, αλλά εγώ όλα αυτά τα κάνω για να τρώω μετά χωρίς τύψεις. Φεύγω για τη βούλα, για τσουχτή. Φιλάκια, άμα θέλετε, ελάτε. Το σακίδι, ωραία. Πεινάω σαλίκος. Φύγαμε, γρήγορα. Οπ. Τσουκ, τσουκ, τσουκ. Βούλα. Καλώς ήρθατε. Δεν σε ξέχασα, είδες, ήρθα, Καλώς ήρθες, καλώς ήρθες. Λοιπόν, κάτι μου έχεις τάξει. Σου είχα τάξει, το θυμάμαι. Τέλεια. Τι λοιπόν. Δεν θυμάμαι πώς μου το έχεις πει, αλλά είναι μια μακαρονάδα με αυγά με και. Τσουχτή μανιά του, και το λες και τρέχουν τα σάλια σου. Τέλεια. Πεινάς, Πεινάω. Αλλά θα βοηθήσει να τη φτιάξουμε πριν τη φάση. Εννοείται, μαγειρεύω, είμαι ο καλύτερος. Okay. Τα πάντα κάνω. Εντάξει, πάμε. Ωραία, ωραία. Πάμε τέλεια, να τέλεια. Πάμε, πάμε. Πεινάμε. Βούλα, έτοιμο το μάτι. Βλέπεις ο σερβιτόρος πως κάνει το έπινος, έτσι, να τα λέμε αυτά. Παρακαλώ, περάστε. Μαργαριτά, δύο πατάτα, λεμονάκι. Καλό. Μούλα πρώτη ήλια από εδώ, της περιοχής μας. Όλα. Το αλάτι είναι από το Κάσια, γιατί είναι από εκεί από τις άντες. Έξτρα δηλαδή, εντάξει, είμαστε, δηλαδή υπάρχει. Εσείς είναι δικιά μου της περιοχής. Κύριε σκηνοθέτα, κοιτάξτε εδώ μαγεία της βούλας. Σκηνή δουλειά. Δεν είναι κύριε σκηνοθέτα έτσι, δηλαδή να μπορούσα να είναι έτοιμα το θα φέρω να βάζει τα μαγεία σου. Τόση ώρα πατούσα. Θα έρθουν μετά. Η Αθανασία δίπλα έχει καλές κότες, τσιποτές ή φτωχές. Εδώ θα πέσει, χοντρό μακαρόνι φίλε, και να πάει η μυζήτρα να
Είναι ζήτημα ρόπια. Α, ψηλό, ψηλό, τύψη. Όχι χοντρό, ψηλό. Σκοβολά είναι η ζαβούλα. Όχι, το λάδι, τρέμουν τα χέρια από την πίνα τώρα, ναι. Είναι φυσικό, είναι φυσικό. Φανταστώ ότι έτσι αυτά τα παιδιά. Η μανιάρχη κουζίνα είναι πάρα πολύ απλή. Γιατί είναι ο τόπος απλώς. Και επειδή οι δουλειές είναι σκληρές και για να γίνουν θέλουν ενέργεια, όλα τα πιάτα συνδυάζουν με πρωτεΐνη και τα τάμφερα. Είναι σούπερ φουντ. Οπότε ναι, είναι. Τρως μία και λες τώρα έπαγα. Ναι, τώρα. Πάω για δουλειά. Ακριβώς. Κυρίες και υποθέτα, ποιο είναι τα δικά σου χέρια. Σε πήρα δημιουργίες. Έχω τα δικά μου εργαλεία τώρα, να δεις πώς τα παίζω. Στην κάθε. Παναγία μου. Αλλά πιπέρι, Έξω. Βούλα, είμαστε. Τώρα μπορείς να φας. Άσε τώρα τα γίνει. Μπράβο, μπράβο. Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή πέρασα όλες αυτές τις μέρες φανταστικά. Είδα ωραία μέρη, περπάτησα σε φανταστική φύση. Έφαγα και θα φάω καλούδια. Σοφία, μετά από τόσο καιρό που ήσαν εδώ, χαίρομαι πραγματικά. Φίλοι για πάντα! Γιάννο, σε ευχαριστώ, φίλε. Σοκράτη! Δεν σε ξέρα, θέμα θα ελπίζω να σε ξαναδούμε. Εννοείται, εννοείται. Σοκράτη, μου ευχαριστώ για το μάζεψε τον drone και. Παρακαλώ, παρακαλώ. Μα βοηθήσει τα γυρίσματα. Τέλεια. Βουλέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το γαστρονομικό. Και χαίρομαι που σε γνώρισα και πέρα από το Instagramικό. Γιατί στο Instagramικό σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Bye bye! Γεια μας. Γεια σας. Κύριε Σκηνοθέλα. Έλα. Έλα, γρήγορα. Τώρα είναι που έρθεις. Έλα, γεια μας. Με το καλό μας ξανά.